Και ίσως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να μπορούσαμε να γίνει και ένα follow-up ίσως χρόνια μετά, για να δούμε πραγματικά το τι άλλαζε στην εικόνα σώματος των παιδιών αυτών. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα στην συνόμουση του διακόπτου στην εφηβεία, προεφηβεία, ναι, 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 νομίζω ότι το παιδιών είχε μια ηλικία. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολήθηκα με τα παιδιά της τάξης, διότι τότε αρχίζει και ξεκινάνε τα προβλήματα. Τα οποία κορυφώνονται όταν θα φτάσουν στα 16-17 ετών πλέον και τα κουβαλάνε στη συνέχεια στην ενήλικη ζωή τους. Και θεωρώ ότι είναι μια ηλικία που μπορείς να κάνεις πράγματα, δηλαδή να επέμβεις, να κάνεις παρεμβάσεις και να βοηθήσεις, αν δεις κάτι ότι δεν πάει καλά, να κάνεις την αντίστοιχη προαγωγή υγείας σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν το αντίστοιχο που αφορούσε